Είναι πολύ σημαντική η σημερινή πρωτοβουλία για ένα τόσο κέριο ζήτημα. Και εμεί από τη Φοιτητική Εστία Αθηνών έχουμε να δώσουμε μεγάλη πείρα από τα τεκτενόμενα του θέματο. Πρώτα απ' όλα, τα δωμάτια είναι ελάχιστα σε σχέση με τον αριθμό των φοιτητών που έρχονται από την επαρχία και ψάχνουν σπίτι. Ο συνολικό αριθμό των δωματίων των εστίων τη Αθήνα φτάνει μόλι τα 2.000. Δηλαδή, όλε οι εστίε μαζί δεν φτάνουν για να καλύψουν πλήρω ούτε τι ανάγκε ενό εκ των ίδρυματων τη Αθήνα. Φέτο, όπω και τι προηγούμενε χρονιέ, τα κενά δωμάτια είναι ελάχιστα για όσου κάνουν αίτηση. Υπολογίζουμε ότι φέτο συνολικά θα είναι διαθέσιμα μόλι 150 δωμάτια και αυτά είναι τα περισσότερα από το ΕΚΠΑ και το Πολυτεχνείο, με την ΑΣΟΕΝ να δέχεται μόλι 15 νέε ειδοχέ και τα υπόλοιπα πανεπιστήμια να μένουν χωρί θέση. Φέτο λοιπόν γίνεται πιο επιτακτική ανάγκη για επινοικίαση ξενοδοχείων, πάγιο αίτημα των συλλόγων μα. Δεν σταματάνε όμω εκεί τα προβλήματα για το φοιτητή που θέλει να κάνει έτσι για ένα δωμάτιο. Η διαδικασία των αιτήσεων κάθε χρόνο τελειώνει τον Νοέμβριο, όπω συνήθω πρέπει και πάλι να περιμένουν οι φοιτητέ να πραγματοποιηθεί το συμβούλιο που θα κρίνει ποιοι αιτούνται δικαιούται το δωμάτιο, το οποίο ολοκληρώνεται κάθε χρόνο στα μέσα Δεκεμβρίου. Άρα λοιπόν λένε στου φοιτητέ που υπολόγιζαν να μείνουν στην αιστεία ότι πολύ απλά θα χάσουν το πρώτο εξάμεινο. Και αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή και βγουν οι λίστε με όσου δικαιούνται δωμάτιο. Περνάμε στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού φτώχεια, όπου τώρα αυτοί θα πρέπει να κονταροχτυπηθούν μεταξύ του για το ποιο είναι σε χειρότερη κατάσταση για αν προλάβει να μπει στην αιστεία πριν γεμίσουν όλα τα δωμάτια. Κάθε χρόνο είναι εκατοντάδε συνολικά τα άτομα που δικαιούνται στα έχαζη, αλλά δεν υπάρχουν και άλλα δωμάτια. Αφού περάσει κάποιο λοιπόν από όλη αυτή τη διαδικασία και πάρει δωμάτιο, έρχεται καινούριο τίτλο βασάνων με τίτλο Συνθήκε Διαβίωση. Από τη Φέα, όπου τα δωμάτια είναι 8 τετραγωνικά, με κοινόχρηστα μπάνια και τοαλέτε, 60 δωμάτια χωρί νερό, 30 δεν έχουν θέρμανση, κλιματισμό απλά δεν υπάρχει, το καλοκαίρι λιώνουμε στα δωμάτια μα 40 βαθμού. Δεν υπάρχει πόσιμο νερό και αναγκαζόμαστε όπω και οι συνάδελφοι από τη Φέπα να αγοράζουμε. Χριστούγεννα, Πάσχα και καλοκαίρι μα κλείνουν τη σύντηση και το Ινεδιβί με έχει το θράσο να μα λέει ότι είναι παράνομο να τρώμε το καλοκαίρι. Στη Φέπα, όλα τα κτίρια έχουν τουλάχιστον κάποιο πρόβλημα με το κλιματισμό, ενώ ένα εξ αυτών δεν έχει καθόλου. Με συνεχή προβλήματα με το ζεστό νερό, όπω επίση και με τα πλυντήρια, όπου αναλογικά είναι ένα ανά 200 άτομα, με αποτέλεσμα να χαλάνε συνεχώ. Το β' κτίριο το έχουν κλείσει εδώ και δύο χρόνια για να γίνει ανακαίνιση, χωρί να έχει υπάρξει ποτέ καμία εργασία και ω αποτέλεσμα απλά η ΦΕΠΑ να έχει 150 θέσει λιγότερε. Στη ΦΕΠ, τα κτίρια 5 και 9 δεν έχουν κλιματισμό, δηλαδή 129 άτομα, και τα κτίρια 10 ΑΒΓ 11 και 12, με συνολικό αριθμό 104 άτομα, είναι χωρί θέρμανση και ζεστό νερό, όπου και εκεί επικρατεί η ίδια κατάσταση με τα πλυντήρια, όπου είναι ελάχιστα. Ακόμα εκεί η παλιά εστία είναι σε πλήρη εγκατάλειψη. Μα έχουν πει ότι θα γίνει ανακαίνιση τον Οκτώβρη, αλλά χωρί να έχει υπάρξει καμία ενημέρωση προς του ω προ το που θα πάνε για το διάστημα αυτό. Για τα περισσότερα από αυτά, αυτή είναι η διαχρονική πολιτική όλων των κυβερνήσεων, όπου υπαχρηματοδοτεί τι αιστείε μα και αναφέρει βασικέ λειτουργίε των αιστείων σε εργολάβου όπω είναι η σύντηση, η καθαριότητα και η φύλαξη. Μα αποτέλεσμα, μέσα στο κυνήγι του κέρδου, να έχουμε άθλια ποιότητα σύτηση, με λιγότερε μερίδε από όσε πρέπει και κενά ανάμεσα στι αλλαγέ των εργολάβων. Η ίδια κατάσταση ισχύει και για όλε τι λειτουργίε που έχουν αναλάβει οι εργολάβοι. Μέσα σε όλα αυτά, όπλο μα είναι η συλλογή μα. Έχουμε πετύχει τα προηγούμενα χρόνια να γίνει κατάσταση ίντερνετ την εποχή της πανδημίας, να παραμείνει ανοιχτή η εισήτηση όταν έφευγαν οι εργολάβοι και μας άφηναν ξεκρεμά να λειτουργεί σωστά η καθαριότητα όπου δεν ακολουθούσαν ούτε τη σύμβαση. Το χειμώνα όταν χιόνιζε μας άφησαν ξεκρέμα στους και καταφέραμε να φέρουν ρίδες για όλους τους οικότροφους. Πιέζουμε για να μπουν καινούργοι γρήγορα και να πάρουν δωμάτιο όσο το χρειάζονται. Ακόμα προχωράμε ακόμα και σε φιλοξενίε σε περιπτώσει που γνωρίζουμε. Τώρα το καλοκαίρι που μα άφησαν χωρί σύντηση, μαζέψαμε τρόφιμα από του συλλόγου και τα μοιράσαμε στου οσιακού. Το οποίο είναι απαράδεκτο όταν πρέπει να φτάσουμε σε αυτή την κατάσταση. Πιέζουμε συστηματικά για επινοικίε ξενοδοχείων, για να μπορέσουν περισσότεροι να σπουδάσουν. Οι ευθύνε των διοικήσεων είναι μεγάλε, αφού κάθε φορά που πηγαίνουμε, ο καθένα μα στέλνει στον άλλον υπεύθυνο, λέγοντα ότι δεν είναι δική του ευθύνη, θέλοντα να μα κάνουν έτσι μπαλάκι από τον ένα στον άλλον. Μέχρι και σώματα καταστολή μα είχαν φέρει στο Υπουργείο Παιδεία για να μα καταστήλουν από το να διεκδικήσουμε τι ανάγκε μα. Όλοι λοιπόν θα πρέπει να συμμετέχουμε στου λόγου μα ενισχύοντα την αλληλεγγύη και τη διεκδίκηση από όπου παίρνουμε δύναμη. Σα καλούμε όλου του επαρχιώτε που αντιμετωπίζετε πρόβλημα με τη στέγαση να κάνετε και εσεί αίτηση για να μπορέσουμε όλοι μαζί να ενισχύσουμε ένα τον άλλο και να διεκδικήσουμε το δικαίωμά σα στέγαση.